θα πάμε στην Κυρά Ρηνιώ και σε ένα τραγούδι. Πιάνει τώρα η Κυρά Ρηνιώ, δεν νομίζω να θέλει ιδιαίτερη επεξήγηση και να πούμε περισσότερα. Εύη, την έχουμε φιλοξενήσει. Βέβαια, η μοναδική κάτοικος της Κινάρου που κρατάει θερμοπύλες από το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Είναι το νησάκι στη μέση ακριβώς του Αιγαίου και μάλιστα έγραψαν ένα ξεχωριστό νησιώτικο τραγούδι για την Κυρά Ρηνιώ. Να πάρουμε μία γεύση και να πάμε στην Κίναρο σε λίγα δευτερόλεπτα. Μαύρη ζωή στα ξένα, περδί κοπούλα μου. Δεν ήτανε για σένα, γλυκιά Ρηνούλα μου. Κι άνοιξες τα φτερά σου, ταξίδι μακρινό. Στην Κιναρό να έρθεις, μονάχη στο βουνό. Μονάχη στο βουνό. Ελευθερή στα βράχια, περδί κοπούλα μου. Τη θάλασσα γναντεύεις, Κυρά Ρηνούλα μου. Περηφανά υψώνεις τη γαλανόλευκη. Σφυρίζουν τα καράβια, ξέρουν πως είσαι εκεί. Μονάχη στο νησί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Κυρά Ρηνιώ, λοιπόν, η οποία βρίσκεται στη μέση του Αιγαίου, φυλάει θερμοπύλες και καθημερινά υψώνει βέβαια και την ελληνική σημαία. Πάμε να τη συναντήσουμε τηλεφωνικά, βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τι όμορφο τραγούδι, τι ξεχωριστή μουσική. Είμαι σίγουρος, βέβαια, το έχετε ακούσει. Πώς αισθάνεστε? Ωραία. Ευχαριστώ αυτούς που το βγάλανε. Βέβαια, είστε ένας ξεχωριστός άνθρωπος, η αλήθεια είναι. Και αυτό που γνωρίζουμε, ότι έχετε μπει στο σπίτι κάθε Έλληνα. Είστε ένας δικός μας άνθρωπος. Να είστε καλά. Και βέβαια έχουν ξεχωριστή σημασία και οι στίχοι, βέβαια, σωστά. Και να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι ο Γιάννης Σολάρης το ερμηνεύει το τραγούδι και στίχη και μουσική είναι του Γιώργου Μπάιλα. Και αν δεν κάνω λάθος, κυρία Ρήνη, σας έχουν επισκεφθεί και στο νησί, καθώς είναι από τη Σύρο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχετε και μια επικοινωνία. Ναι, έχω διδακτικά τα παιδιά πάνω. Το ξέρα τότε εκεί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σκοπεύουν να σας γράψουν ένα τραγούδι, ένα νησιώτικο τραγούδι? Δεν το ξέρα. Στην κόρη μου το έπανε. Ότι αν το στείλουν το CD. Α, μάλιστα. Δύσκολος ο χειμώνας. Φέτος είναι δύσκολος. Κακοκαιρίες, πολύ βροχή. Μάλιστα. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά υψώνει την ελληνική σημαία. Ένα όμορφο συναίσθημα. Πώς νιώθετε? Περήφανοι. Είστε περήφανοι. Και τα επόμενα χρόνια πώς τα φαντάζεστε? Ο Θεός ξέρει. Αυτό δεν πάτε να το πω εγώ. Ναι, αλλά δεν σκέφτεστε να φύγετε από το νησί, να φύγετε από την Κίναρο, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Να ρωτήσω κάτι. Μέχρι που να είμαι καλά, εδώ θα είμαι. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ρηνιώ, πόσα χρόνια μένετε εκεί και αν είστε από μόνοι σας? Μόνοι σας είστε? Ναι, τώρα ναι, μόνοι μου. Δεν υπάρχει άλλος κάτοικος. Είστε μοναδικοί κάτοικοι. Από το 2000, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 22 χρόνια έχω τώρα εδώ. Το 2000 έφυγε ο σύντροφός σας, σωστά, ο σύζυγός σας. Το 2013. Το 2013, βέβαια. Και από τότε μόνοι στο νησί. Ναι, έφυγε και ο γιος μου. Έφυγε και ο γιος μου. Τώρα αυτή πάλι σε λίγο. Σας βοηθάει και ο στρατός από ό,τι έχω ενημερωθεί. Οπότε μπορεί έρχεται το παιδί, οπότε μπορεί έρχεται. Το πιο όμορφο σημείο στο νησί, σας, ποιο είναι? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα πιο άσχημο και πιο όμορφο. Όλα τα ίδια είναι. Είναι όλα τα ίδια. Όπου και να βρίσκεστε, νιώθετε όμορφα, σωστά. Υπάρχουν στιγμές που έχετε φοβηθεί? Είστε μόνοι σας σε ένα νησί. Ενδεχομένως το χειμώνα, τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Και πώς ζητάτε βοήθεια, αν χρειαστείτε κάτι? Παίρνω τηλέφωνο. Το μόνο που φοβάμαι είναι άμα μου κοπούν τα φώτα. Τίποτα άλλο δεν φοβάμαι. Και σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται, παίρνετε τηλέφωνο? Αν ακουμπούντα φώτα δεν έχω τηλέφωνο. Οπότε? Άμα παίρνει η κόρη μου και δεν με βρει, πάει η ειδοποίηση, το σταυρό και έρχονται. Μάλιστα, αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Υπάρχει κινητοποίηση σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Η Κρήτη σας αγαπάει, η Ελλάδα σας αγαπάει, οι Έλληνες σας αγαπούν. Όλους τους κριτικούς τους αγαπούν. Είστε ένας ξεχωριστός άνθρωπος και με το καλό να σας γνωρίσουμε και από κοντά κάποια στιγμή. Μακάρι. Έχουν ιδιαίτερη αξία η επίσκεψη, οι επισκέψεις μας και η έμφαση που δίνουμε και η δημοσιότητα σε αυτούς τους τόπους έχουν τη δική τους ξεχωριστή αξία. Οπότε, Κυρά Ρηνιώ, θα τα πούμε για από κοντά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου, βέβαια. Και του χρόνου. Λοιπόν, ξεχωριστή είδηση.